Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπάρτακου. Σάββατο 5 Νοεμβρίου, τέταρτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο του Rebound. Cavaliers απέναντι σε Black Mamba είναι το μάτς που θα παρακολουθήσουμε παρέα. Cavaliers στο 2-0, στο 0-3 η τυπικά φιλοξενούμενη της Black Mamba. Πολλά έτοιμα για το jump ball, πρώτη κατοχή για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Με το 37 ο Λαζαρίδης, με το 30 ο Καπούας. Με μπάλα πάει στο χαμηλό post, εκεί που υπάρχει επιθετικό rebound, το καλάθι στο match. Το νούμερο 14 από τον Δημήτρη Λιόπουλο, ανοίγει λογαριασμό. Θανασόπουλος τώρα σε ρόλο οργανωτή για τους Cavaliers, κλέβουν όμως. Με τον Λαζαρίδη. Λαζαρίδης, άμυνα ζώνη στο ξεκίνημα από τους Cavaliers. Καπούας, αυτό σε καλό ήταν το σουτ. Δεύτερη ευκαιρία. Και νέο καλάθι για τους φιλοξενούμενους, διαχείριος Γαλανόπουλου αυτή τη φορά. Δεύτερο επιθετικό rebound μάλιστα. 0-4 στο πρώτο λεπτό, καλό ξεκίνημα για την Black Mamba. Χαιρετισμένο φάουλ για τους Cavaliers τώρα. Παναθόπουλος. Πλάι, corner 3 στο στόχο με τους γηπεδούχους, πρώτο καλάθι στο μάτι διαχείρος Χριστοδούλου και 3-4. Λαζαρίδης. Λίγο το ψηλό είναι καλή. Ο Λόφιλος τροφοδότησε τον έρτερο ψηλό. Με Καλανόπουλο που αστόχησε. Όπως και ο Πάνος στο transition για τους Cavaliers. Οι Cavaliers προέρχονται από νίκη επί των Spartans με 39-59. Η Black Mamba ιτήθηκε από τους Spartans με 29-70 στο τελευταίο της παιχνίδι. Οι δύο ομάδες έπαιξαν με τον ίδιο αντίπαλο. Κλέψιμο για τους Cavaliers με τον Πάνο να διεισδύει καλάθι. Για το 5-4 πρώτο προβάδισμα στο μάτς για τους υπεδούχους. Λαζαρίδης. Μαγιωτόπουλος. Νέα λόγος το πίδεστη, νέο καλάθι. Τον Ηλιόπουλο. Ξανά μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Πάνω δημιουργεί ρήγμα. Έχει κερδίσει το φάουλ. Το καλάθι θα μετρήσει ή όχι. Μετράει το καλάθι. Μία ακόμα αλλαγή στο προβάδισμα. Και μία συμπληρωματική βολή μετά το δεύτερο ομαδικό της Black Mamba. Στο τρίποντο 8-6. Λαζαρίδης στον Παναγιωτόπουλο. Ο Cavaliers προσαρμόζεται τώρα στην στο low post. Νέο γρήγορο τρανζίσιο των γηπεδούχων. Θανασόπουλος για τον Τσιρδίμο που εκτέλεσε για 3, αλλά το σουτ δεν ήταν καλό. Θα μένει το 8-6. Τα δικά του χέρια ξεκινούν οι περισσότερες επιθέσεις των φιλοξενούμενων. Εδώ γίνεται το λάθος. Θανασόπουλος. Πήρε το screen του Τσιρδίμου. Η πάσα δεν πέρασε. Πέφτοντας εκεί κλέβει με το 37 ο Λαζαρίδης. Πρέπει να
περάσουν το κέντρο και το κάνουν έγκαιρα οι φιλοξενούμενοι. Εκεί ο Παναγιωτόπουλος, νέα κατοχή για τους Cavaliers. Πάνος, προσποίηση, δύσκολο σουτ για να χρησιμοποιήσει όλους, δεν τα καταφέρε. Καπούας, σουτ τριών πόντων. Εύκολο rebound για τον Τσιρδίμο. Στο Δούλου. Και στο φλότερ τον έκοψε εντυπωσιακά. Ο Ηλιόπουλος, μεγάλη άμυνα. Και ο Λαζαρίδης στο transition θα πετύχει καλάθι. Χειροκροτήματα από Πάντο και Εξέδρα. Σοπαλία στο μάτσο 8 όλα. Πάνος. Δυστή, μένει στον αέρα αλλά στοχή. Βαλίες που από ό,τι φαίνονται βασίζονται στις επιθετικές ενέργειες του Πάνου. Παναγιωτόπουλος. Στον Λαζαρίδη. Καπούα σε σουμπτύο πόντων, δεν μένει το καλάθι. Οι Βαλίες θα τρέξουν για μία ακόμα φορά, υπάρχει φάουλ όμως. Τρίτο μαρικό. Με το 32. Και για την Black Mamba μπήκε ο Παπακοσταντίνου. Πάνος. Καζάνης βγάζει έξω. Στο Δουλού. Το δεύτερο λεπτά ακόμα. Πάνος εκτελεί από τα 6 μέτρα. Ριμπάουντ αμυντικό. Καπούας. Σετ επίθεση. Λαζαρίδης πατά τον γκάζι. Σε δεύτερο χρόνο ο Ηλιόπουλος προσπαθεί. Προσπαθεί στο καλάθι. 8-10. Και ακόμη 4 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Στο Δούλου. Πέραν στον Λαζαρίδη. Μιτσάιντε και είναι ο Τσιρδίμος. Δίνει στον Αθανασόπουλο, τον Φλότερ. Ωραίο καλάθι. Τον Τάσο Αθανασόπουλο. Μια ακόμα ισοπαλία στο μάτι στους 10 πόντους τώρα. Παναγιωτόπουλος. Κράτησαν την κατοχή προσφαινούμενη. Χαϊλό κατάσταση, αλλά εκεί υπάρχει παραβάση 3 δευτερολέπτων. Νέες αλλαγές. Γιαναράκης πήγε στο μάτς για την Black Mamba. Πάλι χαμηλά. Φιλοξενούμενοι φτάνουν τα 4 ομαδικά. Σόπουλος δεν περνάει σκαστή πάσα, κλέβουν τον Λαζαρίδη, παίκτες της Black Mamba. Δίνου θα έχει παραμένει για την ομάδα του. Παναγιωτόπουλος. 4 δευτερόλεπτα, ωραία κίνηση, αλλά στο φωτοτελείωμα σε πρώτο χρόνο γιατί σε δεύτερο έρχεται ο Ηλιόπουλος που ξεχωρίζει στο ξεκίνημα.
12. Πάνος. Τέλεσε για 3, ανενόχλητος και σκόραρε για να βάλει μπροστά την ομάδα του 13-12. Κλειστό μάτς το ξεκίνημα, χέρι-χέρι δύο ομάδες. Ακόμη 2 και 20 στην πρώτη περίοδο. Νέο σφύριμα για φάουλ. Ο Κωνσταντίνος στον Ηλιόπουλο, νέο καλάθι από τον ψηλό, ο οποίος δεν έχει αντίπαλο στο ζωγραφιστό. 13-14. Δίνει τον Τσιρδίμο που δοκιμάζει για 3 και σκοράρει και αυτός με τη σειρά του 16-14. Αυτό δεύτερα ακόμη στην πρώτη περίοδο. Σταθερά σε άμυνα ζώνης 2-3 οι Cavaliers. Όλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν τους ψηλούς των φιλοξενούμενων. Εδώ γίνονται τα βήματα. Λαζαρίδης στον πάγκο για να μπει ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος στο μάτς. Φιλοξενούμενοι που δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν, να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν αυτό οι Cavaliers. Πάνος ξανά για 3. Καλά βρίσκει στο σίδερο και καταλήγει στα χέρια του Παναγιωτόπουλου που κατεβάζει το αμυντικό rebound. Τώρα πήγε στο φλότερ αλλά έκανε έρκολο, ο ίδιος πήρε το rebound. Αυτό του Γαλανόπουλου. Rebound του Αθανασόπουλου τώρα. Βιαστική επιλογή από τους Cavaliers με τον Τριμόνι να στοχεί από τα 5 μέτρα. Πάμε σε παιχνίδι 2 κατοχών τώρα, λογικά. Με 40 δεύτερα να μένουν. Γιαννάρακης. Τέλεσε για 3. Λοιπόν, την αμυντικό και ο Πάνος έχει φτάσει ήδη στην πλευρά. Θα πάει και στο drive από αριστερά, αλλά είναι άσχετος. 18 δεύτερα ακόμη, όλα για την Black Mappa. Και να περάσει μπροστά στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Γιαννάρακης πήρε το screen, έμεινε στον αέρα αλλά στόχισε, μάχη για το rebound. Φινάλε πρώτης περίοδου, Cavaliers 16, Black Mappa 14. Δεύτερο δεκάλεπτο στο Σπάρτακο, πρώτη κατοχή για τους Cavaliers που προηγούνται με 2 πόντους. Τρίποντο του Τσιρδίμου. Black Mamba τώρα στην επίδεση. Black Mamba που κόντρα στα προγνωστικά είναι full ανταγωνιστική για την ημέρα και στο χαρίζει και το μάτς με τον Παπακοσταντίνου να σκοράρει από κοντά. 16 όλα. Πάνος. Συναντή στην πλευρά του screen για να κερδίσει φάουλ. Πάνος που έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Δευτερόλεπτα για τους Cavaliers. Ωραία σταυρωθή του Πάνου και το step back. Απίστευτη φάση. Πιο ωραίο καλάθι του μάτς μέχρι στιγμής από τον Κωνσταντίνο Πάνο. 19-16 στο συν 3 οι Cavaliers. Σλαΐδης. Στον Γιαννάρακη, ακόμη 8 δευτερόλεπτα. Λαΐδης πρόλαβε και το τρίποντο υποπίεση χρόνου είναι άστοχο από τον Γαλανόπουλο. Και για τους Cavaliers να διευρύνουν το προγραμματισμά τους. Πάνος κέρδισε φάουλ.
στα σίγουρα χέρια του Πάνου. Χρυσοδούλου, τέλεσε για τρεις. Το ριμπάν από τον Τσιρδίμο ψηλά, αλλά δέχεται το στοπ. Από τον Παναγιωτόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Φιλαΐδης. Μαράκης. Την κατοχή, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Αυτό το τρίποντο του Σιλαΐδη. Ο Γαλανόπουλος δεν θα προλάβει, έχει λήξει το 24. Παραμένει το 19-16. Πάνω με step back, νέο τρίποντο. Αυτή τη φορά είναι άστοχος ο Τσιρδίμος, όμως ανανεώνει. Ωραία, ανάμεσα από δύο και κέρδισε νέο φάουλ, τρίτο μαγικό. Φάουλ αυτή τη φορά στην προσπάθεια δύο βολές για τον νεαρό γκάρντ τον Cavaliers που αστοχεί στην πρώτη. Αστοχός και στη δεύτερη, το σκορ κολλημένο στο 19-16. Του Γιαναράκη στην άλλη πλευρά. Κάνει κομματικό τώρα από τους φιλοξενούμενους που δεν έχουν προσέξει. Μέσα σε μόλις 3 λεπτά έχουν κάνει 5 φάουλ. Κυρία για ξεκούραση πόντους τώρα για τον Χριστοδούλου. Σε ατομική προσπάθεια δεν δικαιώθηκε σε αυτή τη φάση.
Παραμένει το 23-18, 5-50 ακόμη το πρώτο ημίχρονο. Μαυροτόπουλος τον Γαλανόπουλο που έδειξε στο μάτς και άμεσα θα πετύχει και καλάθι. 23-20 το ντέρμπι συνεχίζεται. Τίποτε του Αθανασόπουλου είναι άστοχο. Βάθμο Παπακοσταντινού. Καναράκης ελεύθερος για τρεις, σημαδεύει το σίδερο. Ο Γαλανόπουλος υπερέχει ψωμετρικά, αλλά τελικά δεν θα καταφέρει να δώσει μια έξτρα κατοχή στην ομάδα του. Να δούμε τι έχει δοθεί εκεί. Κατοχή για τους κουβαλίες τελικά. Λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, στο συν 3 οι κουβαλίες έχουν και την κατοχή. Ο Πάνος χορεύει, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Παναγιωτόπουλος, Λαζαρίδης. Λεπεντέας εδώ στον Γιαναράκη, αυτός με κάποιο τρόπο τροφοδότησε τον Γαλανόπουλο, δεν ξέρω αν το ήθελε. Το σημαντικό είναι ότι η Black Mamba μειώνει στον πόντο, 23-22. Τρίποντο για τους κουβαλίερους, το βάζει ο Χριστοδούλου. Είναι το δεύτερο δικό του, αν δεν κάνω λάθος, 26-22. Πέρασε, υπάρχει φαουλ χαμηλά νομίζω. Ενώ μπαίνει στο μάτσο Τσιρδήμος για τους γηπεδούχους. Τέμπο τώρα οι κουβαλίες. Θανασόπουλος. Καζάνι. Αλεξανδρός στα χέρια του Πάνου. Φαουλ του Γαλανόπουλου. Ζευγάρι βολών. Φάουλ χαμηλά, το κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Είναι το δεύτερο ομαδικό των Cavaliers. Τρίποντο του Καπουά. Ο Παπακοσταντίνου εκτός ισορροπίας, αστοχή, rebound του Κυρδίμου.
πάει μέχρι μέσα και σκοράρει, κανείς δεν πρέπει να τον σταματήσει. Στο συν 6 κουβαλίες που χτίζουν διαφορά σιγά σιγά. Και όσο η μπάλα δεν περνάει από τα χέρια του Γαλανόπουλου, τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα για την Black Mappa. Εδώ η κίνηση του Κρίμος για 3 στοχή Βάντου Κάπουα Ηλιόπουλη, θέλω να πω πριν, του Γαλανόπουλου είπα, τους πέρδεψα τους δύο παίκτες των φιλοξενούμενων. Λαζαρίδης κάπου για 2 βρίσκει σίδερο. 1,5 λεπτό ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερος για 2 Κρυμώνης, θα ευστοχίσει η ασίστ του Πάνου και η διαφορά μεγαλώνει στο σύν 8 υποβαλίερες, 30-22. Στα 8-4 Παπακοσταντίνου Λαζαρίδης για 3 Μπαν ψηλά τον Ηλιόπουλο που βρέθηκε περικυκλωμένος από 2 και 3 παίκτες των Κουβαλιέρς. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ωστόσο να σκοράρει και αναγκάζει και σε λάθος τώρα τον Καζάνη. 24 για η κατοχή για την Black Mappa. Λαζαρίδης Παπακοσταντίνου Διεισδή και ανοίγει πετούχη και τρέχουν με τον Πάνο που μένει στον αέρα αλλά στοχή στο δίποντο. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Λαζαρίδης Ηλιόπουλος εκτελέσει για 2 τον αμυντικό τον Θανασόπουλο. 10 δεύτερα τώρα όλα για τους Κουβαλιέρες. Συλλογικά ο Πάνος θα εκτελέσει. Πράγματι δοκιμάζει για 2 και αστοχή. Του πρώτου ημιχρόνου Κουβαλίερς 30, Black Mappa 24. Δεύτερο ημίχρονο στον Σπάρτακο, πρώτη κατοχή για τη Black Mappa. Τον Σιλαίδη σε ρολοργανωτή. Ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει κάτι και θα χρειαστεί και με τεχνική ποινή για την αντίδρασή του. Δέρμπι ήταν το μάτς στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Οι Κουβαλιέρες κατάφεραν να ξεφύγουν στο τελευταίο δίλεπτο με διαφορά 6 πόντων και τώρα 7 αφού πάνω σε φτωχή στη βολή της τεχνικής ποινής. Κατοχή για τους Κουβαλιέρες που θυμίζω έχουν 2 νίκες σε αριθμό μάτς. Στην Black Mamba που είχε ένα παιχνίδι παραπάνω και μετά μετρά 3 ήττες. Βλέπουν οι φιλοξενούμενοι και επιτίθονται με τον Γιαναράκη. Καλάθι και φάουλ στον ενδιασμό. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο για την Black Mamba 31-26. Που δεν καταφέρει να σκυράτει στην μπάλα. Πάνος. Το τρίποντο είναι εύστοχο από το νούμερο 34 από τον Βασίλη Χρυστοδούλου. Τρίτο για εκείνον, αν δεν κάνω λάθος. 34-26, καλό ξεκίνημα για τους Κουβαλίες στην περίοδο.
αλλά με φαντό στα χέρια του Γιαναράκη. Πάσαρε με ρίσκο, βήματα στη συνέχεια του Γαλανόπουλου. Χρυστοδούλου ξανά ελεύθερος, στόχησε τη διαφορά, το rebound τον αμυντικό τον Γαλανόπουλο. Ηλιόπουλος το δεύτερο ακόμα, ο Ηλιόπουλος διεισδύει, αλλά δεν πετυχαίνει καλάθι. Ο Ηλιόπουλος που έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Ξόπουλος, λάθος πάσα, κλέβει ο Ηλιόπουλος. Κυρία για τους φιλοξενούμενους να μειώσουν διαφορά στους 8 αυτή τη στιγμή, 34-26. Λαΐδης, πήγε για κάτι δύσκολο. Ηλιόπουλος για τρεις. Στο σίδερο και στα χέρια του Πάνου που κατεβάζει το αμυντικό rebound. Μασόπουλος. Πάνος για τρεις. Παραπέρνει ύψος. Δίνου, δεν κατάφερε να εστοχίσει. Του Σιρδίμου. Σοδούλου. Μασόπουλος. Υπάρχει φάουλ από τον Γαλανόπουλο. Δεύτερο για τους φιλοξενούμενους. Τέλεσε για τρεις. Το rebound. Χωρίς υπομονή, επιθέσεις της Black Mappa. Πάνος. Συρδήμος ελεύθερος και άστοχος για τρεις. Νέο rebound του Γιαναράκη. Ποιος θέλει να εθνιδιάσει και τα καταφέρνει περίφημα. 34-28. Βαγγέλη Γιαναράκη που έχει μπει ζεστό στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά ήδη 4 πόντους. Πάνω ζυζί, περνά, αλλά χάνει το lay-up. Εδώ θα μπορούσε να πάρει goal foul. Ενώ έχει στρέφει ο Δρυμόνης στο μάτς για τους Cavaliers. Λεπτά στην τρίτη περίοδο. Παπακοσταντίνου. Γιαναράκης του επιστρέφει την μπάλα. Παπακοσταντίνου δίνει ωραία πάσα, αλλά στοχεί ο Ηλιόπουλος από κοντά. Καλά θα έρθει σε δεύτερο χρόνο, 35-30. Πάνος που κερδίζει φάουλ. Θα εκτελέσει νέες βολές. Και το φάουλ του Γιαναράκη που θα βάλει στον πάγκο για να προστατευτεί. Στη θέση του Παναγιωτόπουλος. Ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Πάσα πρέπει. 36-30. Ηλιόπουλος.
παραμένει για την Black Mappa. Ενώ επιστρέφει ο Λατσαρίδης στο μάτς. Ηλιόπουλος, 12 ακόμα. Ηλιόπουλος εκτελεί για 2 και θα σταθεί στο καλάθι, 36-32. Πάνος για παριστερά, δεν κατάφερε να απαντήσει. Άρα λίγο το κλέψιμο. Κράτσε λίγα το έχει φιλοξενούμενη. Λιόπουλος για 2, είναι καλό το σουτ. 36-34, ο Λιόπουλος συνεχίζει το επιθετικό του κρεσέντο και η διαφορά πέφτει κι άλλο. 36-34, time out από τους Cavaliers. Ακόμη 4 λεπτά στην τρίτη περίοδο, το ντέρμπι καλά κρατεί στο κλειστό του Σπαρτακού για τους Cavaliers. Τον Τσιρδίμο να δίνει στο Χριστοδούλου, αυτός ψάχνει τον drive και δίνει ελεύθερο τρίποντο στον Πάνο. Μεγάλο καλάθι για τους Cavaliers από τον ηγέτη τους, 39-34. Λαζαρίδης για τον κεντρικό διάδρομο και δίνει τον Παναγιωτόπουλο. Ο Λιόπουλος κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει από τη γραμμή. Τρίτο φάουλ του Τσιρδίμου εδώ μεταξύ για τους Cavaliers. Τέσσερα, ριμπάντ του Χριστοδούλου. Πάνος. Παίρνει το ρυθμό. Τριμώνης. Βήματα από τον Παπα Κωνσταντίνου. Ενώ ο Ηλιόπουλος θα πάει στον πάγκο για να πάρει ανάσες, επιστρέφει ο Γαλανόπουλος στη θέση του. 2,5 λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο, πάντα στο 39-34. Χριστοδούλου. Συρδήμος για 3. Είναι άστοχος. Λοιπόν, Παπα Κωνσταντίνου. Λασαρίδης. Λάθος. Κλέβουν οι Cavaliers. Δούλου. Μαζάνης αστόχησε στο τρίποντο. Και όμως παραμένει για τους Cavaliers. Μαζάνης
34 δευτερολέπτων για τους Cavaliers. Χριστοδούλου με ωραία καμπύλη, βάζει μεγάλο τρίποντο. 42-34 το σύν 8 των Cavaliers επανέρχεται. Παναγιωτόπουλος στις δύο, καλά τον τριαντάφυλλο Παναγιωτόπουλος, 42-36 και τρίτο ομαδικό για τους Cavaliers. Κορυφή μάμπα τον Παναγιωτόπουλο, τον Δημήτρη. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ο έτερος Παναγιωτόπουλος διεισδύει από δεξιά και βασικάλο καλάθι. 42-38, σκληρό καρύδι από ψημή Black Mappa. Βάζει δύσκολα στους αίτους του Cavaliers. Σίγουρα είναι η καλύτερη φετινή της εμφάνιση. Θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα για τους Cavaliers. Παλανόπουλος τελειώνει τη φάση με το αριστερό και αστοχή για να μαζέψει ο Καζάνης. 10 δεύτερα τώρα όλα για τους Cavaliers. Ο Πάνος θα πάει στο drive, θα τελειώσει με φλότερ άστοχα. 10 του δευτερολέπτου έχουν μείνει. Δούμε αν προλαβαίνει να κάνει κάτι Black Mappa. Καζαρίδης πετά την μπάλα πίσω από το κέντρο. Πάρα λίγο. Είναι ένα σχημό, 42-38 σκορ τρίτης περίοδου. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στον Σπάρτακο για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Cavaliers και Black Mappa. Πάνος. Μόνος του Αθανασόπουλος, Αχιλλέα, το για 3. Για να μαζέψει ο Γιαννάρακης. Γιαννάρακης, Λαΐδης, Λαζαρίδης. Ο Ηλιόπουλος και ο Κάπουας στην πεντάδα των φιλοξενούμενων. Λαζαρίδης. Το κλίμα θα προσφερθεί ο Λαζαρίδης. Τι ακριβώς για λάθος αυτή τη φάση. Αδοχή για τους Cavaliers που βρίσκονται στο παρκέ με τον Πάνο, τον Χριστοδούλου, τον Τριμόνη, τον Αθανασόπουλο και τον Καζάνη. Με το φλότερ, rebound του Γιαννάρακη. Παραμένει το 42-38, έπειτα από ένα λεπτό στην τέταρτη περίοδο. Γιαννάρακης, ωραία προσπάθεια. Ωραία και η πάσα του Λαζαρίδη. Διαφορά στους δύο. Ο Βαλίδης κρατούν την κατοχή. Ο Καζάνης
και τώρα Χριστοδούλου που θα εκτελέσει υποπίεση για 3. Το rebound είναι αμυντικό από τον Φιλαΐδη. Λαζαρίδης τώρα. Περάσει και ο Ηλιόπουλος στο μάτς. Και ζητάει την μπαλά. Το τρίποντο του Κάπουα. Τώρα πάνω και το φάουλ με τον Λαζαρίδη. Τρίτο φάουλ για εκείνον και δεύτερο μαγικό στην τέταρτη περίοδο για την Black Mappa. Πάνω πέρασε από δεξιά, έμεινε στον αέρα αλλά αστόχησε. Τρέχει και μαζεύει ο Αθανασόπουλος, νέα 14 δευτερόλεπτα για τους Cavaliers. Πάνος ελεύθερος για 3, στοχή και πάλι. Για μένα βγαίνει για τη Black Mamba που τώρα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να περάσει μπροστά. Γιαννάκης. Ηλιόπουλος παλεύει εκεί απέναντι σε... σχεδόν όλη την πεντάδα με κουβαλίες και παίρνει φάουλ για πολλές. Πόντους, πάμε σε time out. Επιστροφή για το τελευταίο 7 λεπτό της αναμέτρησης. Καλωστήριο του Πάνου, παίζει καλή άμυνα. Ο Λαζαρίδης που πιέζει τον Καζάνη. Έτσι χρειαστούμε φάουλ. Πρέπει να είναι το τέταρτο για εκείνον. Και αυτόν 44-42. Λαΐδης γιατί παθαίνει να απαντήσει. Εκτός ισορροπίας ο Γιαννάκης είναι εκεί για να ισοφαρίσει και πάλι το μάτς, 44 όλα. Πάνος. Τελή για 3. Μεγάλο καλάθι από τον ηγέτη των Cavaliers, 47-44. Το momentum έμοιαζε να γέρνει προς την πλευρά της Black Mappa. Ο Κωνσταντίνος Πάνος φώναξε και πάλι παρόν. Προειδοποίηση τώρα στον πάγκο της Black Mappa. Δεν ξέρω για τι λόγο ακριβώς. Δεν
μεταξύ. Έχει βγει τεχνική ποινή μάλλον, αφού ο Ηλιόπουλος οδηγείται στη γραμμή. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε. Ο Ηλιόπουλος θα πετύχει τη βολή και θα κάνει το σκορ 47-45. Και 40 ακόμα. Διαφορά στους δύο, όλα τα ενδεχόμενα μοιάζουν ανοιχτά. Αντριατόπουλος θέλει να δώσει τον Ηλιόπουλο. Κατοχή παραμένει για την Black Mappa. Καναράκης δεν διάστηκε. Στον Παναγιωτόπουλο. Καναράκης τώρα θα εκτελέσει για τρεις, αλλά είναι άστοχος. Στην πάνω του Τσιρδίμου. Πάνος. Ελεύθερος ο Χριστοδούλου. Έγκλημα χωρίς τιμωρία εδώ για τους φιλοξενούμενους. Ηλιόπουλος. Παναγιωτόπουλος μέχρι μέσα. Ο Ηλιόπουλος πετυχαίνει καλά στην κεφάλι. 47 όλα και μια συμπληρωματική βολή για να περάσουν μπροστά μετά από πάρα πολύ ώρα. Στόχησε όμως ο Ηλιόπουλος, το rebound από τον Καζάνη. Είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Κατοχή Βυζή και δίνει στον Χριστοδούλου. Αυτός του επιστρέφει την μπάλα. Πάνος. Πάνω χαμηλά. Κατέσσερα δεύτερα ακόμα για τους Cavaliers. Θα πάει μέχρι μέσα, αλλά χάνει το lay-up. Πίστευτο αυτό που έγινε σε αυτή τη φάση. Μεγάλο φλέξιμο του Γιαναράκη, αλλά Black Mamba δεν θα περάσει ούτε τώρα μπροστά. Παραμένει το 47-47. 4 και 15 ακόμα. Πάνος. Φαουλ του Παναγιωτόπουλου. Έχουν συμπληρωθεί τα μαγικά της Black Mamba. Βολές θα εκτελέσει ο Πάνος, ο οποίος πάει αρκετές φορές στη γραμμή, καμία σε αυτόν δεν έβαλε και τις δύο, ίσως είναι η ώρα τώρα. Πράγματι, την κρίσιμη στιγμή, ο Πάνος βάζει και τις δύο βολές. 49-47. Πάνος για δύο, βρίσκει σίδερο, αλλά με ένα τύπ στην μπάλα θα σώσει την κατοχή. Χριστοδούλου από την κορυφή, στοχή. Μπάντου Ηλιόπουλου. Καναράκη. Παναγιωτόπουλος διεισδύει, αλλά στοχή του δείχνει lay-up. Ο Ηλιόπουλος επιμένει, με follow.
όλο σκοράρει ο Παπακοσταντίνου, 49 όλα. Μάτς στην κόψη του Ξηραφιού, τελευταίο τρίλεπτο στο Σπάρτακο. Πάνος αλλάζει υπέροχα κατεύθυνση και πετυχαίνει νέο καλάθι, είναι τρομερός. Μπροστά ξανά οι Κουβαλίρες με δύο πόντους, 51-49. Μαγιωτόπουλος, Καναράκης, ο κακές προϋποθέσεις, ο Ηλιόπουλος είναι εκεί ξανά. Νέα ευκαιρία για την Black Mappa. Καναράκης. Παναγιωτόπουλος τον σταμάτησε ο Χρυστοδούλου. Η κατοχή είναι για τους Κουβαλίερς. Μεγάλη άμυνα του Χρυστοδούλου. Οι Κουβαλίερς έχουν ευκαιρία να πάρουν μαξιλαράκια ασφαλείας αν σκοράρουν. Πάνος. Ελευθερώθηκε και σούταραν ενόχλητος από τη γραμμή της, των Βολών. Νέο μεγάλο καλάθι του Πάνου. 52-49. Ο Λιόπλος θα απαντήσει. Η διαφορά στον πόντο. 92 ακόμα. Μάτς κατάλληλο για προβλέψεις. 53-59 το σκορ, διορθώθηκε. Ο Δήμος Πίνακας. Πάνος. 62 ακόμα. Πιέση, θα κάνει φάουλ. Ο Παναγιωτόπουλος τον στέλνει στη γραμμή. Δεν είναι καλό φάουλ αυτό. Έλεγε και το 24. Άσπρος πρώτη βολή. Παραμένει το 53-51. Βάλε τη δεύτερη, διαφορά στους τρεις. Πάνος πίεσε και ανάγκασε σε λάθος τον 30φύλλο Παναγιωτόπουλο. Περνούμε στο τελευταίο λεπτό. Πάνος. Το ήθελε να τελειώσει το μάτς. Time out. Λοιπόν, 40 δευτερόλεπτα ακόμα για να μάθουμε τον τελικό νικητή. Ενώ μόλις έσκασε τα μηνύματα, μήνυμα από την πολιτική προστασία. Παναγιωτόπουλος, ένα κρίσιμο σουτ, rebound του Πάνου και η Κουβαλίες είναι πολύ πολύ κοντά στη νίκη, 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Βάλτε και ένα ράκι για να σταματήσει το ρολόι. Δύο βολές για τον Πάνο. Εδώ αν βάλει έστω μία, νομίζω ότι το μάτς τελειώνει. Καθώς η Black Mappa θα χρειάζεται δύο κατοχές για να ισοφαρίσει να περάσει μπροστά. Μένει το 54-51, 20 δευτερόλεπτα απομένουν. Έχασε και τη δεύτερη, αλλά παίρνει ο ίδιος το rebound. Μεγάλο rebound αυτό από τον Πάνο. Στυλούν πολύτιμα δευτερόλεπτα, νέο φάουλ του Καναράκη, νέες βολές. Το χρονόμετρο σταμάτησε στα 15,2. Yeah.
νέες κρίσιμες βολές. Βάζει τώρα τη δεύτερη. 96-92. Ένα θαύμα και λίγο ξέρω. Οι φιλοξενούμενοι με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν. Λαζαρίδης θα βρεθεί. Τρίποντο είναι ελεύθερο αλλά άστοχο. Λαζαρίδης επιμένει αλλά δεν πετυχαίνει καλάθι. 3-10 τα δευτερολέπτα έχουν απομείνει. Τι έγινε? Έχει τελειώσει το μάτς. Όχι, 3-10 τα ακόμα για την Black Mappa. Πάρα Παναγιωτόπουλος, τέλος το μάτς, 56-51, τρίτη νίκη σε εξάρτητο το μάτς για τους Κουβαλίες. Η καλύτερη φετινή εμφάνιση της Black Mamba δεν συνδυάστηκε με νίκη τελικά. Καλό βράδυ σε όλους.